Ο Άρης ήταν μέσα από τότε, ήταν από, από το 88-89. Ναι, δούλευε μέσα στο νησί. Ναι. Στην οικογένεια του Προκόπη, του Καπτασπύρου και στην οικογένεια. Ναι. Εργαζόταν για την οικογένεια. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν εκεί. Ό,τι έχουν φτιαχτεί και ό,τι έχουν γίνει στο νησί ήταν μέσα στο νησί. Μάλιστα. Τα επέβλεπε όμως ο Άρης, δηλαδή ήταν πάνω από όλους τους άλλους εργαζομένους. Είχε μια προνομιακή σχέση. Ήταν οικογένεια. Τον είχαν σαν παιδί τους. Τους αγαπούσε τους ανθρώπους αυτούς, Βαγγέλη. Τους αγαπούσε. Μιλούσε με τα καλύτερα λόγια πάντα. Με τα καλύτερα λόγια. Σας είχε πει ποτέ γαμώτο, αυτοί οι πλούσιοι που δεν μου φέρετε καλά, είχε βγάλει. Σακώθηκα με τη Μαρία, Ποτέ, πάντα τα καλύτερα έλεγε. Ωραία. Βεβαίως. Από την άλλη, από ό,τι καταλάβαμε, επειδή είχε πάρα πολλά λεφτά, εσείς γνωρίζατε ότι ο ίδιος έχει τόσο μεγάλη περιουσία, ότι έχει τόσα πολλά λεφτά? Όχι. Δεν το γνώριζε κανένας εδώ στο χωριό. Αλλά ήταν όμως, ήταν πάντα καλοντημένος και τα λοιπά, δεν ήταν ερακένδυτος, έτσι δεν είναι? Όχι. Ποτέ ήταν μια χαρά, ήταν ο άνθρωπος. Μόνο όταν κάνανε κάποιες εργασίες μέσα στο νησί, ήταν όπως οι εργάτες. Ωραία. Γιατί δούλευε και αυτός μες στο νησί, δηλαδή όλα περνάγανε από το χέρι. Ήταν σκονισμένος, το κατάλαβα. Βέβαια. Ρωτώ λοιπόν τώρα εγώ, εσείς φανταζόσασταν ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή είχε τσακωθεί με κανέναν, ήταν ευερέθιστος, μπορούσε να φανταστεί ότι θα πάει να κάνει ένα τέτοιο πολλαπλό φωνικό? Εδώ μιλάμε για κατατύχη σε ένα καυγά, μου φεύγει μια σφαίρα και σκοτώνω κάποιον. Μακελιό. Μιλάμε για μακελιό. Μπήκε μέσα όλα οργανωμένα. Όχι μόνο εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ, και όλο το χωριό, όταν το μάθε όλο το χωριό εδώ στο Μαρμάρι, μας χάσαμε το δάπεδο κάτω από τα πόδια μας. Δεν το περίμενε κανένας από αυτόν τον άνθρωπο ότι θα φερθεί έτσι. Δεν έδειχνε τέτοια στοιχεία. Ήταν ένας καλοσυνάτος άνθρωπος που βοηθούσε ανθρώπους εδώ τι πιστεύετε, στο χωριό. Τώρα, ειλικρινά κύριε Ευαγγέλη μου, τελευταία ερώτηση. Ναι. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να τον τζάντισε τόσο πολύ και να κάνει αυτό που έκανε? Κύριε Γιώργο, σας μιλώ ειλικρινά, από τα βάθη της ψυχής μου δεν το γνωρίζω. Αυτό το πράγμα δηλαδή, για να έρθει κάποιος άνθρωπος σε αυτό το σημείο, κάτι άλλο έχει γίνει, ρε παιδιά. Έτσι πιστεύουμε κι εμείς. Κάτι πολύ καλά. Κάτι άλλο έχει γίνει. Δεν το γνωρίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας εκεί στο Μαρμάρι. Απαντήσεις, Γιώργο, αναζητούν και από τα κινητά τηλέφωνα. Δεν έχουν ακόμα. Έχουν ήδη. Είναι μια χρονοφόρα διαδικασία, συνήθως αργή. Έχουν ήδη ζητήσει άρση του απορρίτου των επικοινωνιών και μέσα σε επόμενες μέρες θα έχουν απαντήσεις και για όλες τις συνομιλίες μεταξύ του Άρη και των μελών λοιπόν της οικογένειας. Θέλω να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στον Πολυχρονόπουλο. Θα πάμε στον Πολυχρονόπουλο, λοιπόν, ο οποίος πριν από λίγο μίλησε. Και μίλησε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Στη ΦΕΗ Φώτου μίλησε. Πήγε ΦΕΗ Φώτου πρώτα εκεί το πρωί και μετά πήγε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, στη ΖΟΖΟ. Μίλησε σήμερα πολύ. 2-3 λεπτά μίλησε. Και έχει πει πολλά πράγματα. Θα δοθούν κάποιες απαντήσεις σήμερα με την συνέντευξη αυτή. Και τη λέω συνέντευξη, δεν τη λέω πέσιμο πια, γιατί όταν μιλάς 1-2 λεπτά στην κάμερα δεν είναι πέσιμο, είναι μια μίνι συνέντευξη, έστω στο όρθιο. Μια μίνι εξομολόγηση. Μια πορεία όλων μας λοιπόν, αφήστε, είπαμε, το νομικό κομμάτι ακολουθεί την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει με τους αργόσιτους ρυθμούς που ακολουθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Μην περιμένετε πριν το καλοκαίρι να μάθουμε πράγματα. Ξεκάθαρα, σας το λέω εγώ, μίλησα με 2-3 που γυρίζω την υπόθεση, μετά το καλοκαίρι τα σπουδαία. Θα πάμε για μπάνια του λαού. Με τον Πολυχρονόπουλο έτσι όπως είναι, χωρίς να ξέρουμε αν θα κατηγορηθεί για κάτι, χωρίς τίποτα κτλ. Πάμε παρακάτω τώρα. Υπάρχει ένα ηθικό κομμάτι στο οποίο ο Πολυχρονόπουλος θα αποφασίσει ή δεν θα αποφασίσει αν πρέπει να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Το ηθικό κομμάτι είναι το εξής. Κατηγορείται ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων που του δίναν για τον άλλο άνθρωπο τα έπαιζε φρουτάκια. Τελεία. Πρώτον. Δεύτερον, κατηγορείται ότι έπαιρνε πολύ μαύρο χρήμα από συναλλαγές πραγμάτων που του δίνανε για να πάνε σε ταλέπορους. Πώς το λένε, ανθρώπους που δεν είχαν να φάνε, και εκείνος έκανε αγοραπολισίες και έπαιρνε μαύρο χρήμα και δεν ξέραμε τι το έκανε. Φρουτάκια, μερίδες κτλ. Αυτές οι δύο κατηγορίες υπάρχουν. Δεν ξέρω αν θα δώσει απαντήσεις ο κ. Πολυχρονόπουλος. Ωστόσο, σήμερα, σε αυτό που θα ακούσουμε τώρα για πρώτη φορά, δίνει μια απάντηση σε σχέση με τα φρουτάκια. Έπαιζε ή δεν έπαιζε φρουτάκια? Είναι ή δεν είναι πραγματική η φωτογραφία που τραβήχτηκε, η μία αυτή που τον δείχνει μπροστά, δείξα τη φωτογραφία, μπροστά από ένα μηχάνημα στο play του ΟΠΑΠ, αυτή ευχαριστώ, να παίζει φρουτάκια. Γιατί μπορούν να πούν κάποιοι ότι είναι προϊόν μοντάζ. Δεν είναι η φωτογραφία αυτή. Απαντάει λοιπόν
στην Φέη Φώτου για το αν είναι πραγματική φωτογραφία και για το πραγματικά αν έπαιζε ο ίδιος φρουτάκια ή όχι. Πάμε να τον ακούσουμε. Θα πάρουμε για πρώτη φορά κάποιες λίγες έστω απαντήσεις. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σήμερα πάντα εδώ. Κάθε μέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που σας στηρίζουν πάρα πολύ. Έρχονται, τρώνε από εσάς, από όλο αυτό που έχετε ξεκινήσει. Έρχονται άνθρωποι και θα ήταν πιο πολύ αν δεν γινόταν αυτή η προβολή από τα κανάλια μέσα χωρίς να περιμένουν τον εισαγγελέα. Διαστήκαμε πολύ. Πολύ διάφοροι, διαστήκανε πάρα πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που λένε που από δωρεές αυτά τα πράγματα, τα τρόφιμα, τα ρούχα. Θα ξεκινήσει η μήνυση σε αυτόν που κάθε θα καταλάβετε τι είναι. Σε ανθρώπους που έχουν πει καταγγελτικά πράγματα για εσάς. Και σε αυτούς που έχουν βγει με πλάτη και δεν τους γνωρίζετε. Γνωρίζετε εσείς. Έτσι δεν είναι. Τα στοιχεία τους έχετε. Άρα να αναγκαστούν να τα δώσουν στον εισαγγελέα. Και για όλους αυτούς που λένε για τον τζόγο. Γεια σας. Πείτε μου μόνο. Εισαγγελέας. Εισαγγελέας και σε αυτό. Τελικά. Με κατηγορήσαν για εγκληματική οργάνωση. Με κατηγορήσαν για σύντομο μαύρου κλίματος και για πάπη. Οι φωτογραφίες. Τις φωτογραφίες του 2013. Ξέρω πώς είναι. Είδε τη φωτογραφία από τσέντε. Και η φωτογραφία είναι παράνομη. Δεν με κατηγόρησε κάτι, με πήρε δικαίωμα, αλλά είναι φωτογραφία δικιά μου από το 2013-2014 για αυτό το πράγμα. Αν γυρίζατε. Προσωπική μου ζωή. Προσωπική μου ζωή. Τη βγάλανε. Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω στην αρχή τη κοινωνική κουζίνα, τη δημιουργία τη κοινωνική κουζίνα. Πάλι τα ίδια θα κάνω. Όταν έχει ανάγκη από 2-2.500 ευρώ μετρητά και μπορεί και παίρνει μόνο 900. Θα ψάξει να βρει τρόπο για να καλύψει ανάγκε ανθρώπων. Είστε κερδισμένο ή χαμένο. Είμαι εκατομμυριούχο. Δεν έχω τίποτα και έχω τα πάντα. Το λέω πολλέ φορέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν για μένα η πιο σημαντική συνέντευξη που έχει παραχωρήσει ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος. Και μπράβο και στη Φώτου. Εδώ βάλτε και τον Πέρι, παρακαλώ πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που έχουν λεχθεί για πρώτη φορά. Αρχικά είπε κάτι για μένα πολύ πολύ σημαντικό. Δεν είμαι Άγιος. Που σημαίνει ότι μπορεί και εγώ να έχω κάνει λάθη ανθρώπινα. Δεν το έχουμε ξανακούσει. Δεν είπε συγγνώμη, είπε όμως δεν είμαι Άγιος. Ναι. Το δεν είμαι Άγιος σημαίνει ότι υπάρχει μια ευαλωτότητα. Αδόκιμος όρος, αλλά αυτό σημαίνει δεν είμαι Άγιος. Και ότι μπορεί να έκανα. Πρώτο, δεύτερον, δεν αρνήθηκε πλέον τώρα ότι έπαιζε φρουτάκια. Δεν το αρνήθηκε. Είπε όμως, η φωτογραφία που παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι είναι αληθινή, είναι μια φωτογραφία του 2013-2014, τραβήχτηκε παρανόμως διότι είναι πλάτη και δεν βλέπει αυτό που την τραβάει και προβλήθηκε παρανόμως. Απάντησε και σε αυτό. Δεν αρνήθηκε ότι παίζει φρουτάκια. Όχι, αλλά είπε ότι το έκανε τώρα. Γιατί χρειαζόταν χρήματα και είπε τώρα, να προσέξτε το ότι ολόγησε. Όταν ζητάς 2,5 χιλιάρικα και παίρνεις 900, φαντάζεται ο καθής ότι από τον τζόγο θα συμπληρώσει τα 1.600 ευρώ που του λείπουν για να συμπληρώσει τα 2,5 χιλιάρικα που θέλει για να ζήσει. Προφανώς εννοείται ότι δεν είχε γίνει τότε γνωστό το... η κοινωνική ο άλλος δράση. Άνθρωπος, του... είναι και προσπαθούν να μαζέψει λεφτά. Οι απαντήσεις είναι όλες αυτές. Και τρίτον, λέει, προαναγγέλει ότι θα μηνύσει τον άνθρωπο τον έναν και μοναδικό που έχει βγει με το πρόσωπο επώνυμα και σε εμάς και σε άλλες εκπομπές και έχει κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες. Και είπε ότι θα μηνύσει κατά γνώστον και όλους τους άλλους που βγαίνουν ανώνυμα, με αποτέλεσμα ο εισαγγελέας να προστρέξει σε τηλεοπτικές εκπομπές και να ζητήσει τα στοιχεία των ανθρώπων αυτών. Είναι πολλά τα πράγματα που απάντησε για πρώτη φορά Ευαγγέλιο ο κύριος Πολυχρονόπουλος. Νομίζω όμως ότι έκανε λάθος. Δηλαδή πιο καλά να μην ομιλεί, γιατί όταν ομιλεί επιβαρύνει τη θέση του. Αυτή την άποψη έχω. Να σου πω γιατί. Διαφωνώ. Αν κρυβότανε θα λέγαμε ότι, ότι κρύβεται. Όχι, είναι προς τιμή του το γεγονός ότι μιλάει και δεν κρύβεται σαν κάποιος άλλος. Κάτσε να σου πω γιατί. Γιατί κάποιος που δεν ξέρει πώς λειτουργούν τα φρουτάκια, από ό,τι φαίνεται εκείνος είναι βετεράνος παίχτης, έτσι. Τουλάχιστον από το 2013 παίζει. Ή τουλάχιστον φαίνεται να έχει επαφή. Κάποιος που δεν ξέρει θα παίξει την πρώτη φορά και θα δει ότι χάνει. Θα παίξει τη δεύτερη φορά, θα δει ότι χάνει. Δεν θα παίζει συνέχεια για να χάνει. Εκείνος λέει ότι έπαιζε για να κερδίσει. Θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή που απογοητεύτηκε να δει ότι δεν είναι τρόπος αυτός για να καλύψει τα κενά. Ότι πρέπει να βρει αντίθεση με τις μαρτυρίες, Βαγγέλη. Ναι, αλλά, αυτός είπε για το 2013. Έτσι τα περιόριζε. Τα χρήματα που είχε, που κανένας δεν του είχε πει ότι αυτά θα τα αυγατήσεις κάνοντας επένδυση στα φρουτάκια.
τα έχανε. Ναι, επομένως, τα 900 γινόταν 5. Δεν ξέρω αν είχε ο κ. Πολυχρονόπουλος. Οι άνθρωποι που έχουν πάθος με τον Τζόκο αυτό πιστεύουν. Κανείς δεν πιστεύει ότι θα χάσει. Ναι, πιστεύει ότι είναι γκίνια, γκίνια, γκίνια. Έτσι όπως το είπε τώρα, δεν είναι σαν να παραδέχεται ότι είχε πάθος. Ήταν σαν ήταν μια λύση ανάγκης. Δεν φαίνεται να μας είπε. Μια φορά απογοητεύτηκε. Δεν το χρονικά αν είχε διάρκεια, αν γινόταν κάτι εξακολουθεί. Εντάξει, τώρα να ήταν τόσο άτυχος και να το κάνει μία φορά και να υπάρχει μία φωτογραφία από αυτή τη μία φορά, τι να σου πω. Είναι πολύ άτυχο. Αν πρέπει να κάνει φιλανθρωπία με 900 ευρώ, πρέπει να κάνει φιλανθρωπία με 900 ευρώ. Τι θα πει έπρεπε να έχουμε 2.500 ή 3.500. Ίσως εννοούσε τα έξοδα δηλαδή τότε ήταν πολλά και έπρεπε να καλύψει κάποιες ανάγκες. Μα τα έξοδα τότε ήταν δεν ξέρω τι μπορεί να εννοεί. Δεν είχαν γραφεία, θυμάσαι το 2013 που ξεκίνησε. Δεν ξέρω σε ποια έξοδα μπορεί να αναφέρω. Από ό,τι φάνηκε. Δηλαδή και πάλι και δεν παίρνεις γραφεία αν δεν έχεις τη δυνατότητα. Εγώ πάντως μένω για να το κλείσω το θέμα στον τίτλο και είναι σημαντικός ο τίτλος «Δεν είμαι Άγιος, παιδιά». Αυτό λέει πολλά. Είναι μια παροδοχή ότι μπορεί να έχει κάνει και κάποια λάθη το ότι δεν είμαι Άγιος. Και αντιμετωπίζει καλοπροαίρετα την παραδοχή του. Τη δική του αλήθεια. Μετά τις διαφημίσεις που θα πάμε τώρα.